Ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης σε δήλωσή του το βράδυ των εκλογών στο Νέολο τόνισε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών αποτελούν ηχηρό μήνυμα για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ και ο ίδιος δεν έκρυψε ότι είναι δυσαρεστημένος από το κυβερνόν κόμμα. Προανήγγειλε μάλιστα τη νέα επίσκεψή του στη Βάστρια, η οποία, όπως αναφέρει, επιμένει στην πρότασή του για να λειτουργήσει ως κοινωνική δομή και όχι ως κέντρο υποδοχής. Το εκλογικό αποτέλεσμα σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία σχολίασε ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, ο οποίος μάλιστα δήλωσε μιλώντας στον Νέολο θυμωμένος με το κόμμα το οποίο στήριξε ο ίδιος και μάλιστα έχει κατεβεί και υποψήφιος βουλευτής. Ο Περιφερειάρχης άφησε να νοηθεί ότι δεν ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, ενώ σε γραπτή του δήλωση την επομένη των εκλογών ανέφερε τα εξής. Το μήνυμα της κάλπης των ευρωεκλογών ήταν καθαρό και προς όλες τις κατευθύνσεις. Στάλθηκε είτε μέσω κάλπης είτε μέσω αποχής. Όλοι μας οφείλουμε να το αποκωδικοποιήσουμε και να ακούσουμε την κοινωνία χωρίς τη συγκατάθεση της οποίας τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει. Πώς είδατε τα αποτελέσματα όσο αφορά τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε να δείτε, εάν ισχύει ακόμη το 27-75 τόσο περίπου που έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία, είναι μια μεγάλη πτώση. Διότι εθνικές εκλογές είχε πάει 41%, είχε θέσει η κυβέρνηση ως όριο το 33% στόχο, 27 και τόσο είναι μεγάλη πτώση. Θα τολμήσω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο κουβεντιάζεται έντονα το τελευταίο καιρό. Εσείς λέτε παντού ότι συνεχίζετε να στηρίζετε τη Νέα Δημοκρατία και ανήκετε σε αυτήν. Τι ψηφίσατε στις ευρωεκλογές? Είμαι θυμωμένος με τη Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο που με φέρθηκε. Ένα νεοδημοκράτη, υποψήφιο βουλευτή, είμαι θυμωμένος. Είναι προφανώς και άλλοι θυμωμένοι. Γι' αυτό και υπάρχει τέτοια μεγάλη πτώση των ποσοστών, έτσι δεν είναι? Η ψήφος είναι κρυφή, είναι μυστική. Δεν μπορώ να σας πω για άλλους, για μένα μπορώ να πω. Δεν θεωρείτε πάντως ότι αυτό που εκφράζεται αυτή τη στιγμή είναι ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, ότι προφανώς κάποια πράγματα δεν γίνανε σωστά? Αύριο το μεσημέρι σας καλώ, θα είμαστε στην Βάστρια, μόλις σαν την περιφερειάρχη. Θα είσαστε, δεν άκουσα? Στη Βάστρια. Στη Βάστρια. Θα επισκεφτείτε τη Βάστρια. Για ακόμη μια φορά. Έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της λειτουργίας της νέας δομής? Κοινωνική δομή.